σπάνια έχω μιλήσει και έχω αναφερθεί για τον Άγιο Παΐσιο, επειδή είναι ένας Άγιος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη φήμη, αλλά έχει και πάρα πολύ παραξηγηθεί. Σε βαθμό και τα δύο αυτά, και η φήμη του η οποία ανατρέχει ανά τον πλανήτη είναι πολύ μεγάλη, αλλά και η παρεξήγηση που έχει υποστεί η προσωπικότητά του είναι και αυτή πολύ μεγάλη. Αν ας πούμε η καρδιά ενός που προσέρχεται στον Άγιο είναι κολλημένη στην αγάπη του προς την Ελλάδα, προς την πόλη, πότε θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, και ασχολείται συνέχεια με αυτά τα θέματα, προσέρχεται στον Άγιο με μια επιθυμία να μάθει κάτι γι' αυτό το περιεχόμενο της καρδιάς του. Συνεπώς πάει στο γέροντα και λέει: «Γέροντα, θα την πάρουμε την πόλη, πότε θα την πάρουμε την πόλη?» Οπότε και ο γέροντας απαντάει αναλόγως. Δεν έχει σχέση τι θα απαντήσει. Άλλοτε με χιούμορ απαντάει, άλλοτε σοβαρά. Πάντως η απάντησή του είναι σύμφωνη με το ερώτημα της καρδιάς ενός ανθρώπου. Αυτό στη συνέχεια θα βγει και στην ομάδα που έχει στο διαδίκτυο και είναι οι φίλοι της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, αρχίζει και λέει: «Ο γέροντας είπε αυτό, ο γέροντας είπε το άλλο, τώρα βγαίνει το τάδε πλοίο το τουρκικό στο Αιγαίο, μάλλον οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου εκπληρώνονται. Σήμερα έχουμε πλησίον μας το γέροντα Χριστόδουλο, πνευματικό πατέρα, από το ησυχαστήριο «Η Φοβερά Προστασία» στη Χαλκιδική, στην Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού και Αγίου Όρους. Ο πατήρ Χριστόδουλος είναι φίλος, συναδελφός, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι κουτουλουμουσιανός, πήγε μικρός 17 ετών μέσα στο Άγιον Όρος και γνώρισε από πολύ κοντά το γέροντα Παΐσιο περίπου για 15 χρόνια, όπου κατέχει πάρα πολλά πράγματα του γέροντα, ομιλίες του, συζητήσεις που έχει κάνει και έχει καταγράψει απόψεις, θέσεις και ούτω καθεξής. Και είναι ο πρώτος ο γέροντας Χριστόδουλος, ο οποίος κυκλοφόρησε και μας έκανε γνωστό αυτά τα βιβλία, το γέροντα Παΐσιο. Όλοι μάθαμε το γέροντα Παΐσιο, όχι από κάπου αλλού, αλλά τον μάθαμε μέσα από αυτά τα βιβλία. Αυτά τα βιβλία πρώτα κυκλοφόρησαν σε πάρα πολλά αντίτυπα, έγιναν ανάρπαστα και από εδώ μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για το γέροντα Παΐσιο και η φήμη του ξαπλώθηκε ακόμα περισσότερο και φυσικά τώρα γράψαν αργότερα και άλλοι. Επίσης ο γέροντας έγινε γνωστός και από το βιβλίο «Στη Δύση της Ελευθερίας», το οποίο γράφτηκε το 1997. «Στη Δύση της Ελευθερίας», δηλαδή ότι ζούμε σε μια εποχή που η ανθρώπινη ελευθερία δύει. Δεν μεσουρανεί ο ήλιος, αλλά η ελευθερία μας είναι στη Δύση. Σε λίγο θα βρεθούμε εχμάλωτοι. Και εδώ μάλιστα, επειδή έχει γίνει και παρερμηνία, μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο από το γέροντα το 1997, το οποίο δεν είναι του Αγίου Παϊσίου, ότι μας χρεώνουν με δάνεια οι ξένοι ώστε αργότερα να μας αναγκάσουν να πάρουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου και να μας οδηγήσουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν είναι του Αγίου Παϊσίου. Από το 1997 το έγραψε ο γέροντας και υπάρχει μέσα στο βιβλίο του και πολλοί το θεωρήσαν ότι είναι του Αγίου Παϊσίου. Ο γέροντας εδώ προείδε
το τι ακριβώς θα συμβεί για την πτώχευση, για τα δάνεια, για τη χρεοκοπία της Ελλάδος, για όσα και μέσω της χρεοκοπίας που μας οδηγούν. Σήμερα έχουμε τη χαρά, ο Γέροντας έχει έρθει πολλές φορές στο μοναστήρι μας, εμείς έχουμε πάει στο δικό του μοναστήρι, είμαστε πνευματικοί αδελφοί, γνωριζόμαστε και σήμερα τον παρακάλεσα να μας πει λίγα λόγια και για το Γέροντα Παΐσιο και για όσα έχει βιώσει και στο όρος και γενικά πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις σκέψεις του, μια και είναι εδώ στο μοναστήρι μας αυτές οι μέρες, όλοι εμείς να ωφεληθούμε πνευματικά. Σας καλωσορίζω, Γέροντα, εδώ στο μικρό κανάλι μας, όπου το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, τους οποίους ευχαριστούμε και μας παρακολουθούν με πολύ αγάπη και το διαδίδουν το κανάλι και έχει πάει στα πέρατα της Οικουμένης. Μας βλέπουν από Ρωσία, από Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Λοιπόν, οπότε και αυτή την εκπομπή να ξέρετε ότι θα τη δουν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα ωφεληθούν. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που είστε κοντά μας και να ακούσουμε λόγον ωφελίας. Άγιε Πρωτοσύγγελε και Άγιε Καθηγούμενε, εγώ να σας ευχαριστήσω και τον Άγιο Φωκίδος, διότι με τις ευλογίες και τις δικές σας αλλά και εκείνου είμαστε εδώ. Είναι δική μου χαρά που είμαι μαζί σας και μαζί με τους πατέρες και θα κάνω υπακοή, αν και μετά τα βιβλία που έχω γράψει σπάνια έχω μιλήσει και έχω αναφερθεί για τον Άγιο Παΐσιο. Δεν αναφέρομαι, μπορεί να αναφέρονται όλοι, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι. Εγώ έγραψα αυτά που ήταν να γράψω και δεν υπάρχει καμιά αναφορά πλέον στο Γέροντα. Κάνω λοιπόν υπακοή να πω έτσι εδώ στην αγάπη σας αυτά που εγώ έζησα με μια μικρή αρχική διευκρίνηση. Επειδή είναι ένας Άγιος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη φήμη αλλά έχει και πάρα πολύ παραξηγηθεί σε βαθμό. Και τα δύο αυτά, και η φήμη του η οποία ανατρέχει ανά τον πλανήτη, είναι πολύ μεγάλη, αλλά και η παρεξήγηση που έχει υποστεί η προσωπικότητά του είναι και αυτή πολύ μεγάλη. Όταν κάποιος σκιαγραφεί μια προσωπικότητα, αυτή η σκιαγράφηση συνήθως είναι υποκειμενική και δεν είναι αντικειμενική. Ανάλογα με τα πνευματικά δεδομένα της καρδιάς του καθενός είναι και η σκιαγράφηση της προσωπικότητος. Η περιγραφή που θα κάνει δηλαδή κάποιος για ένα πρόσωπο είναι ανάλογη με την πνευματική του κατάσταση και θα περιγράψει μόνο όσα ειδηνήθη ο νους του να αντιληφθεί, να κατανοήσει και έτσι δεν έχουμε αντικειμενική, έχουμε υποκειμενική, έχουμε όσα αντιλήφθηκε ο ίδιος. Αν ας πούμε η καρδιά ενός που προσέρχεται στον Άγιο είναι κολλημένη στην αγάπη του προς την Ελλάδα, προς την πόλη, πότε θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και ασχολείται συνέχεια με αυτά τα θέματα, προσέρχεται στον Άγιο με μια επιθυμία να μάθει κάτι γι' αυτό το περιεχόμενο της καρδιάς του. Συνεπώς πάει στο Γέροντα και λέει: Γέροντα, θα την πάρουμε την πόλη, πότε θα την πάρουμε την πόλη. Οπότε και ο Γέροντας απαντάει αναλόγως, δεν έχει σχέση τι θα απαντήσει, άλλοτε με χιούμορ,
απαντάει άλλοτε σοβαρά, πάντως η απάντησή του είναι σύμφωνη με το ερώτημα της καρδιάς ενός ανθρώπου. Αυτό στη συνέχεια θα βγει και στην ομάδα που έχει στο διαδίκτυο και είναι οι φίλοι της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, αρχίζει και λέει: ο γέροντας είπε αυτό, ο γέροντας είπε το άλλο, τώρα βγαίνει το τάδε πλοίο το τουρκικό στο Αιγαίο, μάλλον οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου εκπληρώνονται. Και το ίδιο ένας άλλος, ο οποίος συνέχεια ασχολείται με τον Αντίχριστο, και το 666 πάει στο γέροντα, ρωτάει, ο γέροντας και έχει γράψει για αυτά τα θέματα, και πάλι θα πει αυτός, λοιπόν θα αρχίσει πάλι, έρχεται η κάρτα του πολίτη, αυτά έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου επαληθεύονται. Ένας άλλος θα πάει και επειδή ο νους του είναι συνέχεια στο τι κάνει ο κάθε ένας, θα πάει και θα του πει, ας πούμε, γέροντα, κάνει που οι γυναίκες όταν έρχονται στην εκκλησία, όταν έρχονται στο μυστήριο του γάμου, βάφουν με κραγιόν τα χείλη τους, βάφουν τα νύχια τους, βάφουν τα μαλλιά τους. Ο γέροντας το απευθύνει ένας μια ερώτηση, είχε μια να μην απαντήσει, να του μιλήσει, ας πούμε, ότι δεν τι ασχολείσαι με αυτά, είχε μια λεπτότητα, δεν θα το έκανε, έπρεπε κάτι να απαντήσει, ήταν στην ψυχοσύνθεσή του αυτό. Οπότε αναγκαζόταν με ένα υποτύπον χιούμερ να πει, ας πούμε, βρε παιδάκι μου, στις αποκριές θα πάει, ας πούμε, και πρέπει να βαφτεί, κάπως έτσι. Θα πήγαινε ένας άλλος, θα του έλεγε, θα πήγαινε πάλι αυτός, θα τον ρωτούσε, ξέρεις γέροντα, ο τάδε παπάς καπνίζει, είναι σωστό να καπνίζει ο παπάς? Πάλι ο γέροντας θα πρέπει να του πει κάτι, ας πούμε, βρε παιδάκι μου, ο ιερέας είναι για να θυμιατίζει, ας πούμε, την Αγία Τριάδα εκεί πέρα, και να ανεβαίνει η προσευχή του και οι ιερουργίες του, ας πούμε, σαν θυμία μας στον ουρανό. Δεν είναι να καπνίζει τα πνευμόνια του. Κάτι πάντως θα του έλεγε, θα του απαντούσε. Θα πήγαινε πάλι αυτός, θα του έλεγε, γέροντα, ο Πατριάρχης φιλιέται με τον Πάπα, είναι σωστό αυτό? Ο τάδε δεσπότης, γέροντα, κάνει αυτό, είναι σωστό? Ο γέροντας, λοιπόν, σε όλα αυτά κάτι θα απαντούσε. Όταν λοιπόν αυτός αποφασίσει να γράψει τη βιογραφία του γέροντα και να μιλήσει για το γέροντα, κατά 95% θα πει στον κόσμο το περιεχόμενο της δικής του καρδιάς. Γιατί θα πει, μία φορά είχα πάει στο γέροντα και μου είπε ο γέροντας για τις γυναίκες που βάφονται ότι είναι σαν να πηγαίνουν στα καρναβάλια. Ο γέροντας μου είπε για τους ιερείς που καπνίζουν ότι αυτό. Ο γέροντας μου είπε για τον Πατριάρχη αυτό. Ο γέροντας μου είπε για τους επισκόπους που αυτό. Αυτό. Ο γέροντας, έτσι λοιπόν έχουμε μια βιογραφία που ο γέροντας εμφανίζεται ότι ήταν σαν ένας κριτής όλων των ενεργειών των ανθρώπων που συνέχεια και τα λοιπά. Υπάρχουν βιβλία που είναι σε αυτό το πνεύμα. Δεν είναι ο Άγιος Παΐσιος αυτός που ζήσαμε εμείς τουλάχιστον. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτών οι οποίοι πηγαίνανε εκεί και ρωτούσαν αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν θέλω να διευκρινίσω λοιπόν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υποκειμενική η σκιαγράφηση μιας προσωπικότητας και μάλιστα Αγίας, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Δεν είναι αντικειμενική, διότι ένας άλλος, αν θα πήγαινε και του έλεγε, γέροντα, με απασχολεί πώς να γίνω Άγιος, τι κάναν οι Άγιοι και έγιναν Άγιοι, πώς να νικήσω τα πάθη μου. Εδώ λοιπόν σε μια βιογραφία καταλαβαίνετε ότι από το περιεχόμενο των ερωτήσεων ενός ανθρώπου θα είχαμε μια βιογραφία που θα παρουσίαζε το γέροντα μια ανώτερη προσωπικότητα. Συνεπώς η παρουσίαση της βιογραφίας ενός Αγίου είναι σχεδόν πάντα υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική.
Οπότε έχω και εγώ μια δυσκολία σε αυτά που θα σας πω, γιατί δεν πρέπει να είμαι υποκειμενικός, πρέπει να είμαι αντικειμενικός σε αυτά που θα σας πω. Τώρα, πώς μπορεί να είναι κάποιος αντικειμενικός? Δεν μπορεί να είναι κανένας αντικειμενικός. Για να είναι αντικειμενικός θα πρέπει να είναι καρδιογνώστης και να μπορεί να βλέπει πού ενδιατρίβει ο νους του Αγίου. Πού ενδιατρίβει? Μπορείς να δεις πού ενδιατρίβει ο νους? Δεν μπορεί να το δεις. Διότι μπορεί να σου παρουσιάζεται έτσι, αλλά ο νους του να είναι άλλο. Εσύ μπορεί να το ρωτάς για κάτι άλλο, αυτός με το νου του, με τη χάρη του Θεού, να βλέπει κάτι άλλο που θα έπρεπε να στο πεις, δεν ενδιαφέρεσαι, δεν σου το λέει. Συνεπώς δεν μπορείς αντικειμενικά, αν δεν είσαι καρδιογνώστης, να δεις την καρδιά του Αγίου, που ενδιατρίβει ο νους του, ποιος είναι ο ενεργόν, ενεργεί εκείνη τη στιγμή αυτός με τις δικές του δυνάμεις και ενέργειες, ενεργεί ο Θεός χρησιμοποιώντας το νου του. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, πρέπει να είσαι καρδιογνώστης για να το δεις. Συνεπώς, το τονίζω λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική σκιαγράφηση της προσωπικότητας ενός Αγίου. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, τουλάχιστον εγώ, είναι να υποδηθώ τον μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, στον οποίο επιβάλλει το δικαστήριο να δώσει τη μαρτυρία του ως αυτόπτης και ως αυτίκος μάρτης, όπου σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας δεν επιτρέπονται οι κρίσεις, οι γνώμοι, έτσι δεν είναι, κύριε νομικέ? Δεν επιτρέπονται λοιπόν ούτε κρίσεις ούτε οι γνώμοι. Επιτρέπεται μόνο να μαρτυρήσεις τι είδες και τι άκουσες, και είσαι υποχρεωμένος γι' αυτό να το καταθέσεις. Συνεπώς, και εγώ λοιπόν θα καταθέσω, γέροντα, αυτό που είδα και που άκουσα μόνο, χωρίς κρίσεις, χωρίς γνώμες, χωρίς να πω οτιδήποτε άλλο. Όπως όλοι σας γνωρίζετε, ο γέροντας έχει μια πάρα πολύ μεγάλη φήμη, παγκόσμια φήμη. Ίσως να ασκείται στο πρόσωπό του μια λατρεία που να μην έχει ασκηθεί σε κανέναν άλλον Άγιο σε τέτοιο βαθμό. Ό,τι έχει πει καταλήγει σε πάρα πολλούς να είναι δόγμα. Το είπε ο γέροντας Παΐσιος, δεν επιδέχεται τίποτα. Το έχουν σαν δόγμα, δηλαδή έχουν τόσο εμπιστοσύνη, τόσο ευλάβεια στο πρόσωπό του, που δεν επιδέχονται καμία διόρθωση και αλλίωση ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια διευκρίνηση. Αυτή λοιπόν η λατρεία, η υπερβολική που ασκείται, κάπου οφείλεται. Εγώ λοιπόν θα σας πω ακριβώς αυτό, πού οφείλεται αυτή η λατρεία που ασκείται στο πρόσωπό του, την οποία τη ζήσαμε εμείς εν ζωή ακόμη όταν ήτανε. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε ένα μόνο πράγμα. Δεν οφείλεται ούτε σε θαύματα, ούτε σε διδασκαλίες, ούτε σε τίποτα, ούτε στην άσκηση. Δεν οφείλεται σε κανένα από αυτά. Οφείλεται μόνο στον τρόπο που είχε ο γέροντας, ο Άγιος. Είχε έναν μοναδικό τρόπο. Αυτός διέφερε από όλους, έτσι, και τους σύγχρονους πατέρες, αλλά και από πολλούς Αγίους άλλους. Ο τρόπος που δίδασκε, ο τρόπος που συμβούλευε, ο τρόπος που μάλωνε, ο τρόπος που διόρθωνε δογματικά λάθη. Αυτός λοιπόν ο τρόπος ήταν μοναδικός. Μέσα του αυτός ο τρόπος που είχε ο Άγιος Παΐσιος ενήχε
αυτό που λέει ο προφήτης, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίη αυτού. Είχε δηλαδή μία χάρη σε αυτό που έλεγε, έτσι πως ενεργούσε, που μέσα σε αυτή την χάρη υπήρχε πάντοτε ένα πηγαίο χιούμορ, δηλαδή μάλλον δίδασκε, συμβούλευε και τα λοιπά, θα το έκανε με ένα κοσμικά γέροντα, το λέω έτσι, χιούμορ, με έναν ευχάριστο τρόπο που δεν καταλάβαινε ο άλλος ότι τον διόρθωνε, ότι τον μάλωνε. Τον μάλωνε και ο άλλος ξεκαρδιζόταν στα γέλια, αλλά διορθωνότανε. Και ταυτόχρονα με αυτή τη χάρη είχε και το έλεος, είχε μια γλυκύτητα στον τρόπο του με την οποία μάλωνε, δίδασκε, ήταν πάντα κάτω από αυτόν που είχε μπροστά του, όποιος θέλειας ήταν αυτός, άπιστος, αμαρτωλός και τα λοιπά. Ο γέροντας ήταν κάτω από αυτό, το αισθανόσουνα ότι δεν είναι από πάνω και σε συμβουλεύει σαν διδάσκαλος, ήταν από κάτω, ήταν από κάτω σαν μια μάνα που με γλυκό τρόπο παρακαλάει, ας πούμε, το παιδί της. Συνεπώς αυτός ο τρόπος ήταν που όλους τους έκανε να τον αγαπούνε. Δεν υπήρχε κάτι έτσι άλλο. Θα σας πω λοιπόν, ξεκινώντας, πώς γνωρίστηκα εγώ την πρώτη φορά που τον είδα το γέροντα. Δεν το έχω γράψει στα βιβλία αυτά, γέροντα. Όταν το 1997-98 πήγα στο μοναστήρι στο Κουτλουμούσι, 77-78, όταν πήγα στο Άγιον Όρος στη Μονή Κουτλουμουσίου, εκεί λοιπόν ήταν ο γέροντας τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν και στο κελί της Σταυροπροσκυνήσεως, το Τιμίο Σταυρού. Πηγαίναν όλοι οι πατέρες, πήγαινε κόσμος πολλής, εγώ νέος τότε στο μοναστήρι, άκουγα συνέχεια πάρα πολλά να λένε και θαυμαστά γεγονότα, διάφορα, και όλοι οι πατέρες από το μοναστήρι πηγαίνανε. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ από το γέροντα να πάω να τον δω, δεν ζήτησα. Απλώς μέσα στην προσευχή μου λέω, άμα θέλει ο Θεός να πάω, θα μου πει ο γέροντας να πάω. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στο γέροντα. Στον ηγούμενο. Στον ηγούμενο, ναι. Αν μου πει ο γέροντας, θα πάω. Οπότε κάποια στιγμή, το 78, ο γέροντας έβλεπε ότι όλοι πηγαίνουν, οι πατέρες ζητάνε, ας πούμε, να πάνε. Εγώ δεν ζήταγα. Μου λέει, δεν θες να πας, να πάρεις την ευλογία του γέροντα? Λέω, γέροντα, αν εσείς θέλετε, να είναι ευλογημένο. Να πας, μου λέει, να πάρεις την ευχή του, να τον γνωρίσεις, θα ωφεληθείς, μου λέει. Λέω, να είναι ευλογημένο. Μου λέει να ετοιμαστείς, θα πάει ο πάτερ Σιλουανός κάτω, ετοιμάσου, μου λέει, να συνοήσου μαζί του πότε θα ξεκινήσετε, να πας. Εντάξει, να είναι ευλογημένο, λέω, γέροντα. Οπότε πάω κάτω, βρίσκω τον πάτερ Σιλουανό, του λέω, ο πάτερ Σιλουανέ μου, πω γέροντα, σε αυτό και αυτό. Ναι, μου λέει, θα πάω να ετοιμάσω κάτι οπωροκυπευτικά, μου λέει, να πάρουμε μαζί και θα σε φωνάξω. Με τον πάτερ Σιλουανό στο μοναστήρι είχαμε ένα πρόβλημα. Ήταν πολύ καλός μοναχός, αγαθός μοναχός, καλόκαρδος μοναχός, αλλά είχε ένα κατ' εμάς πρόβλημα. Τον είχαμε στον κήπο. Θέλαμε 30 ντοματιές για τις ανάγκες της αδερφότητος, ο πάτερ Σιλουανός φύτευε 80. Θέλαμε 30 μελιτζανιές, ο πάτερ Σιλουανός φύτευε 60. Θέλαμε 20 αγγουριές, φύτευε 60. Αλλά αυτό, τότε ήμασταν μικρή αδερφότητα και είχε σαν αποτέλεσμα, μόλις τελειώναμε την ακολουθία το πρωί 6 ώρα, γέροντα, πίναμε κάτι πρωινό και έπρεπε να πάμε στον κήπο κάτω να σκαλίσουν, να ποτίσουν, να κλαδέψουν, και έτσι δεν ξεκουραζόμασταν, ήμασταν νέα αδερφότητα και δεν ξεκουραζόμασταν καθόλου. Εν τω μεταξύ,
αφού εμείς χρειαζόμασταν 20 ντοματιές για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τι γινόταν τ' άλλο? Ο πατήρ Σουλανός, έξω από το μοναστήρι μας, αν θυμίστε γέροντα, υπάρχει μια βρύση απέναντι. Λοιπόν, ο πατήρ Σουλανός λοιπόν είχε βάλει δύο πανέρια εκεί, και επειδή ο κόσμος περνούσε για να φύγει για Ιβύρων, για τα μοναστήρια τα άλλα, είχε ο πατήρ Σουλανός εκεί αγκούρια, ντομάτες, και ο καθένας που περνούσε έπαιρνε από μια ντομάτα, από ένα αγκούρ, τάπλαινε στη βρύση και έφευγε, ευλογία. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Σουλανός έκανε φιλοξενία με τη δική μας την κούραση, με τη δική μας την κούραση. Του λέγαμε, είναι πολλές, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ντοματιές. Τίποτα εκείνος, δεν καταλάβαινε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαν να το λύσουν το πρόβλημα, γιατί ο πατήρ Σουλανός σκεφτόταν τους ξένους. Έπρεπε οι ξένοι να πάρουν ντομάτα και αγκούρι να φύγουν. Και εκεί μιλάμε, ήμασταν πέρασμα εμείς, εκατοντάδες περνούσαν. Οπότε έρχεται ο πατήρ Σουλανός και μου λέει, είμαι έτοιμος εγώ. Πάω, κοιτάω, βλέπω κάτω ένα τμήμα μεγάλο εκεί, γεμάτο, κοφίνια, ντουρβάδες, γεμάτα. Του λέω, πατήρ Σουλανέ, αυτά πού θα τα δω, ποιος θα τα κουβαλήσει? Εμείς, λέει. Εγώ άρχισα να μετανιώνω που δέχτηκα να πάω, γιατί ήταν από το μοναστήρι, ήταν περίπου μία ώρα, μία μισή ώρα, και ήταν και καλοκαίρι. Πόλε, μέσα στη ζέστη τώρα, με τόσα φορτωμένη, λέω, πού θα... Λοιπόν, παίρνει ο πάτερ Σουλανός ένα ντορβά, τον βάζει πίσω, τον φορτώνεται από πίσω μεριά. Παίρνει έναν άλλο ντορβά, τον βάζει από εδώ και τον κρεμάει δεξιά. Παίρνει έναν άλλο ντορβά, τον βάζει από εδώ και τον κρεμάει αριστερά. Και παίρνει και δύο κοφίνια. Και μείνανε δύο ντορβάδες και δύο κοφίνια για μέναν. Έναν πέρασε από έναν από εδώ, πήρε και τα δύο κοφίνια. Και ξεκινήσαμε λοιπόν φορτωμένοι να πάμε στο γέροντα. Εγώ νέος τότε, μοναχός, ήμουν όλους λουγισμούς στο δρόμο. Τι ήθελα να πω να πάμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε στο πρώτο κελί που βρεθήκαμε, κατεβάζει λίγες ντομάτες, λίγα αγκούρια, λίγα κολοκυθάκια, λίγες μελιτζάνες. Πάμε στο παρακάτω, λίγα από εκεί, στο παρακάτω, λίγα, στο παρακάτω, σε όλα τα κελιά που συναντήσαμε, έδωσα από λίγα από όλα. Και βαστήξαμε λίγα από όλα για να τα δώσω στο γέροντα. Οπότε κάποια στιγμή φτάσαμε στο κελί του γέροντα, χτυπάει ο πάτερ Σουλανός, είχε ένα σύρμα εκεί, χτυπάει. Εγώ ήμουν περίεργος να δω πώς είναι, περίμενα να βγει ένας έτσι, επειδή άκουγα ότι πάνε και μητροπολίτες και τα λοιπά. Είχα υπόψη μου τους δεσποτάδες έξω, τους δικούς μας ας πούμε, περίμενα να βγει ένας έτσι, ναι, ένας άρχοντας ας πούμε και τα λοιπά. Ξαφνικά λοιπόν βλέπω ένα γεροντάκι έτσι σκυφτό να βγαίνει έξω να κοιτάει από το κελί. Λέω, ποιος είναι αυτός, πατέρα Σουλανέ? Μου λέει, ο γέροντας είναι. Λέω, αυτός είναι? Ναι, μου λέει. Καλά, λέω. Οπότε ήρθε κοντά μας άνοιξε, κοιτάει τα πράγματα που είχαμε. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, πατέρα Σουλανέ? Λέει, να σας έφερα, λέει, γέροντα, λέει, λίγα κυπευτικά. Όχι, λέει, άστα εδώ, λέει, αυτά, λέει, όταν φύγει, λέει, να τα πάρεις, να τα δώσεις πουθενά στα κελιά. Λέει, δώσαμε, γέροντα, στα κελιά. Σε ποια κελιά δώσατε, λέει? Λέει, σε όλα, λέει, στον δρόμο δώσαμε, λέει. Καλά, λέει, πώς έχεις πάρει, λέει. Τέλος πάντων μας πήρε. Πήγαμε μέσα, ήρθε, μας κέρασε. Λουκούμι, λίγο ρακί είχε και νερό. Καθίσαμε κάτω. Το τι μας είπε, καθίσαμε καμιά μισή ώρα εκεί πέρα. Και μιλούσε συνέχεια ο γέροντας. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από ό,τι μας είπε, γιατί ο νους μου ήταν συνέχεια στο πώς μας μιλούσε, στα απλά τα ρούχα τα μπαλωμένα που είχε, αλλά ήταν καθαρά. Και ήταν ο νους μου συνέχεια έτσι, περιεργαζόμουν όλο το εξωτερικό του αυτό. Δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά ήταν πολύ ωραία αυτά που έλεγε, μόνο αυτό θυμάμαι. Κάποια στιγμή τελειώσαμε και σηκωθήκαμε να φύγουμε. Οπότε ενώ είμαστε όρθιοι τώρα, γυρνάει προς τον πάτερ Σιλουανό και του λέει, πατέρα Σιλουανέ, θέλω μια χάρα από σένα. Λέει, γέροντα, άμα μπορώ. Μπορείς, λέει. Εμένα, λέει, μου έρχονται κάθε μέρα τσάντες ολόκληρες με γράμματα.
Ο ένας μου γράφει, διαγνώστηκε με καρκίνο και του δίνουν 6 μήνες διορία. Ο άλλος μου γράφει, τράκαρε, μου γράφει η γυναίκα του, τράκαρε ο άντρας της, έχει μείνει ανάπηρος με 3 παιδιά, άλλος είναι έτοιμος να χωρίσει, άλλος λέει δύσκολες περιπτώσεις, πολύ λέει πατέρ Σουλανέ, και δεν αδειάζω λέει καθόλου λέει, να συνέχεια λέει στην προσευχή για όλους αυτούς. Τώρα λέει μου στείλε λέει και κάποιος από τη Λάρισα ότι έχει εδώ και ένα χρόνο λέει να βρέξει και πάει να καταστραφούν λέει εκεί πέρα όλες οι καλλιέργειες κλπ. Αν δεν βρέξει λέει καταστραφήκαν λέει εντελώς. Και θα ήθελα λέει αυτό λέει δεν είναι τόσο σοβαρό να το αναλάβεις εσύ λέει για να έχω εγώ τις σοβαρές έτσι περιπτώσεις. Λέει ο πατησινός λέει γέροντα εμένα θα με ακούσει λέει ο Θεός. Λέει γιατί δεν θα σε ακούσει λέει όλους τους ακούει ο Θεός. Λέει γέροντα εγώ θα κάνω υπακοή. Θα κάνω προσευχή λέει να βρέξει τη Λάρισα λέει αλλά δεν ξέρω αν θα ακούσει ο Θεός. Εντάξει του λέει αλλά θα κάνουμε και μια συμφωνία. Λέει τι συμφωνία γέροντα. Αν δεν βρέξει τη Λάρισα δεν θα ξαναρθείς εδώ. Να είναι ευλογημένο λέει. Οπότε έτσι χαιρετήσαμε και φύγαμε. Ανεβαίνουμε πάνω. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο. Πήγαμε στα κελιά μας. Είναι η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Εγώ είμαι ξαπλωμένος στο κελί μου στο κρεβάτι και σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά που είδα, πώς τον είδα, πώς συμπεριφερόταν και τα λοιπά. Τι είπε στον πάτερ Σουλανό και δεν με πιάνε ύπνος από την έτσι. Σε 2 ώρες θα χτυπούσε η καμπάνα για να σηκωθούμε, 2 η ώρα. Κάποια στιγμή ακούω έξω από τα κελιά μας, έχει την πτέρυγα, το διάδρομο της πτέρυγας. Κάποια στιγμή λοιπόν ακούω βήματα απ' έξω, 12 η ώρα, όλοι οι πατέρες από τις 7, 8 η ώρα είναι στα κελιά τους, πάνε να ησυχάσουν. Γιατί 2 ώρες σηκωνόμαστε. Μπάλο, τι βήματα είναι αυτά. Χάνονται τα βήματα, μετά από κάνα 10 λεπτό, ξανά βήματα. Πάλι. Σκόνομαι λοιπόν από το κρεβάτι, ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον πάτερ Σιλωνέ έξω με ένα 300 κομποσχήνι και έκανε κομποσχήνι. Του λέω πάτερ Σιλωνέ, τι κάνεις εδώ. Μου λέει κομποσχήνι, να βρέξει τη Λάρισα, μου λέει. Του λέω πάτερ Σιλωνέ, σε 2 ώρες θα σκοθούμε, λέω, γιατί δεν το κάνεις στην εκκλησία. Πει να ξεκουραστείς. Όχι, μου λέει, θα κάνω κομποσχήνι, μου λέει, να βρέξει τη Λάρισα. Καλά, του λέω. Τέλος πάντων, σηκωθήκαμε στις 2, πήγαμε. Το πρωί πήγαμε στον κήπο, πάλι τα ίδια εκεί. Εγώ ήμουν στην πόρτα, πορτάρης, χρόνια. Όσοι ερχόντουσαν στο μοναστήρι θα με θυμούνται εκεί. Και γύρω στις 1:30-2 παρά έρχεται το λεωφορείο και κατεβαίνουμε ο κόσμος κάτω. Οπότε οι πρώτοι που ήρθαν ήταν 3 παιδιά. Μπαίνουν στην πόρτα, στο πορταρίκι μέσα. Λέω καλώς τους. Λέω πού είστε. Απ' τη Λάρισα μου λένε. Α, λέω, εκεί που έχει να βρέξει λέω πολύ καιρό. Άστα μου λέει, απόψε έριξε καρυκλοπόδαρα. Μου λένε τα παιδιά. Σοβαρά λέω. Ναι μου λέει, αφού ξεκινήσαμε λέει εμείς το πρωί 4 η ώρα, 3:30 η ώρα λέει, για να φύγουμε. Οι γυαλοκαθαριστές δεν πιάναν το νερό λέει από το αυτοκίνητο, είχαμε πρόβλημα, πηγαίναμε σιγά σιγά λέει, γιατί από το πολύ νερό λέει δεν είναι. Οπότε μόλις τα ακούω αυτό, του σερβίρω τον καφέ, του σερβίρω το λοκούμι και τα λοιπά, λέω περιμένετε ξανάρχομαι. Φεύγω λοιπόν, πάω στο Σιλουανό. Του λέω πάτερ Σιλουανέ έβρεξε στη Λάρισα. Μου λέει πού το ξέρεις. Λέω αυτό και αυτό. Μου λέει να έρθω να το επιβεβαιώσει. Έλα του λέω. Έρχεται λοιπόν, μπαίνει μέσα έτσι σαν αδιάφορος, του ρωτάει από πού είστε, λέει από τη Λάρισα. Α, λέει, τι γίνεται, λέει, έβρεξε τη Λάρισα. Οπότε το επιβεβαιώνουν αυτοί ότι απόψε έριξε και τα λοιπά. Έρχεται, μου λέει, πάω να πάρω ευλογία, λέει, από τον ηγούμενο, να πάω στον γέροντο κάτω να του το πω. Λέω, πες τον ηγούμενο να στείλει και έναν άλλον εδώ να αναλάβει την πόρτα, να πάμε παρέα. Οπότε πάει, το λέει, πραγματικά ο γέροντας στέλνει έναν αδερφό, κάθεται εκεί. Και φεύγουμε λοιπόν εμείς να πάμε για το γέροντα την επόμενη μέρα.
Κατεβαίνουμε κάτω, χτυπάει ο πατήρ Σουλανός το καμπανάκι, βγαίνει ο γέροντας έξω, κοιτάει πάλι και αργά αργά έρχεται προς την πόρτα. Μας ανοίγει έτσι, μηδιώντας ας πούμε πονηρά κάπως, χαμογελώντας. Λέει, καλά Σιλωνέ, χθες κάναμε μια συμφωνία, λέει. Ναι, λέει γέροντα. Είπαμε, λέει, αν δεν βρέξει τη Λάρισα δεν θα ξαναρθείς. Έβρεξε γέροντα, λέει, απόψε. Πού το ξέρεις, του λέει. Του λέει λοιπόν ο πατέρας Σιλωνός, αυτό και αυτό, λέει. Και θα έρθουν τώρα και αυτοί, λέει, εδώ. Έρχονται, λέει, σε εσάς, γιατί μας είπαν ότι πάμε στο Γεροπαΐσιο. Οπότε, εκεί, απλώνει το χέρι του στον πατέρα Σιλωνό και του λέει, χτυπώντας το την πλάτη και γελώντας, του λέει, άρε Σιλωνέ, καλό γερός είναι να κάνεις μια προσευχή και να γεμίζουν όλα τα μπάρια του κόσμου αγαθά. Όχι να γυρνάς και να μοιράζεις ντομάτες στα κελιά. Λοιπόν, ήταν η πρώτη μου συνάντηση αυτή και από την πρώτη στιγμή είδα με τι τρόπο διόρθωσε, τσέκοψε μετά την ντομάτες της βολές και τα λοιπά, τα περιόρισε από αυτήν την ενέργεια του γέροντα. Αλλά αυτός ο τρόπος με τον οποίο εμείς μπορεί να του λέγαμε, να κάναμε και τα λοιπά, αλλά αυτός ο τρόπος ήταν αφοπλιστικός. Αλλά και η γλυκίτα και ο τρόπος με τον οποίο τον έκανε να καταλάβει ότι είναι πολύ καλό αυτό που κάνει, αλλά υπάρχει και ανώτερα, δηλαδή που θα μπορούσε με μια προσευχή να γεμίζουν όλα τα μπάρια. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη γνωριμία μας εγώ εστίασα στον τρόπο αυτόν με τον οποίο ενεργούσε ο γέροντας, ναι. Στη συνέχεια όλο αυτό το πράγμα εμένα μου έμεινε. Είναι έξω στην αυλή του, μιλάει στον κόσμο, στα κούτσουρα εκεί όπως καθόντουσαν. Έρχεται κόσμος συνέχεια και πρέπει αυτοί που έχει να γρήγορα να τους μιλάει και να φεύγουν, αυτοί να έρχονται οι άλλοι. Είναι όμως ένας μικρός 7 χρονών περίπου, ένας μικρός Γιωργάκης, ο οποίος κάθεται μαζί με όλους τους άλλους εκεί και έχει πάρει ένα ξύλο και χτυπάει εκεί δυνατά, με αποτέλεσμα να αποσπάει την προσοχή των άλλων, να τον κοιτάνε ας πούμε, και αυτός ο μικρός επεδίωκε να τραβήξει την προσοχή. Ο γέροντας έβλεπε ότι ενοχλεί ο μικρός, δεν αφήνει με προσοχή να ακούσουν οι μεγάλοι, δεν μπορούσε να το μαλώσει κιόλας, ήταν η ψυχοσύνθεσή του τέτοια. Οπότε κάποια στιγμή σταματάει και λέει, Γεωργάκη, να σε ρωτήσω κάτι, το ξέρεις ότι η γη είναι στρογγυλή? Όχι, λέει. Α, λοιπόν, άκου εδώ να σου πω, λέει, η γη είναι στρογγυλή, έτσι, και εμείς είμαστε εδώ επάνω και είναι μέρα, γιατί είναι ο ήλιος τώρα εδώ, λέει. Ακριβώς από κάτω είναι η Αμερική και εδώ έχουν νύχτα τώρα, γιατί ο ήλιος δεν τη βλέπει από κάτω και γυρνάει η γη. Και επειδή, λέει, τώρα είναι νύχτα εκεί, όλοι οι Αμερικανοί κοιμούνται. Αλλά έτσι πως κάνεις θα τους ξυπνήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Ο μικρός λοιπόν έβαλε τα γέλια, αλλά σταμάτησε να χτυπάει το ξύλο. Κατάλαβε ποιο ήταν το νόημα του γέροντα. Βλέπετε ότι θα μπορούσε να πει, σε παρακαλώ μην χτυπάς. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Είχε έναν τρόπο μοναδικό, αυτός ο τρόπος που σας είπα, να καθίσει να του πει η γη είναι έτσι και τα λοιπά, και ο μικρός να βάλει τα γέλια και να αρχίσει, ήταν μοναδικός. Είναι μια δόση έξω πάλι, μιλάει και τον ρωτάνε τις τυποποιημένες ερωτήσεις. Λένε, γέροντα, γιατί είστε εδώ στο Άγιον Όρος, στην έρημο, και δεν είστε έξω να βοηθήσετε και κόσμο περισσότερο και εν πάση περιπτώσει κάθεστε εδώ ας πούμε στην έρημο? Λέει, για την αγάπη του Χριστού, ρε παιδιά, λέει, καθόμαστε στην έρημο. Λέει, γιατί, λέει, όμως άμα ήσασταν έξω
δεν θα αγαπούσε τον Χριστό, δεν θα... Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα από το φράχτη ένας νεαρός. Οπότε έρχεται, παίρνει την ευχή του γέροντα, του λέει «Τι θέλεις?» Λέει «Γέροντα, θέλω να σας δω», λέει, «λίγο ιδιαιτέρως». «Όχι», λέει, «πες το εδώ μπροστά, σε όλους». Λέει «αγαπάω», λέει, «μια κοπέλα και έχουμε κάτι δυσκολίες», λέει, «και δεν μπορούμε να παντρευτούμε και ήρθα», λέει, «να σας παρακαλέσω έτσι να μας βοηθήσετε και να προσευχηθείτε», λέει, «για να φύγουν αυτές οι δυσκολίες για να μπορέσουμε να παντρευτούμε». Λέει «και εσύ τι μπορείς να κάνεις», λέει, «για την κοπέλα?» Λέει «τα πάντα». «Και εσείς», λέει, «ό,τι μου πείτε θα το κάνω, γέροντα». «Ωραία», του λέει. «Το βλέπεις», λέει, «εκείνο το κούτσουρο εκεί?» «Ναι», λέει, «γέροντα». «Πήγαινε», λέει, «όση ώρα μιλάω εγώ με τους ανθρώπους μέχρι να τελειώσω, εσύ γύρνα γύρω γύρω από το κούτσουρο». «Να είναι ευλογημένο», λέει, «γέροντα». Φεύγει λοιπόν ο νεαρός, πάει στο κούτσουρο και αρχίζει να γυρνάει γύρω 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 γύρω. Λοιπόν, γυρνάει ο γέροντας στους παρευρισκομένους και λέει, «τον βλέπετε? Επειδή αγαπάει και στην έρημο ήρθε και γύρω από το κούτσουρο σαν τρελός γυρνάει. Άμα δεν αγαπάς, ούτε στην έρημο έρχεσαι, ούτε στην... γι' αυτό ούτε γύρω από το κούτσουρο γυρνάς. Όταν όμως αγαπάς και τρελός γίνεσαι και στην έρημο πας». Οπότε τους έλυσε και την απορία. Δεν είχαν άλλη απορία. Δεν ξέρω αν δίνω τον τόνο στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο γέροντας, ο οποίος ήταν μοναδικός. Πάμε λοιπόν τώρα σε δογματικά θέματα που είναι σοβαρές, σοβαρά μερικές φορές. Πάει ένας, του λέει, «γέροντα, ξέρετε, ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο». Του λέει, «ρε παιδί μου», λέει, «γιατί», λέει, «δεν τον έκανε ο Θεός?» Ο Θεός, λέει, «έκανε τον πίθηκο και εξελίχθηκε μετά ο άνθρωπος». Του λέει, «γιατί», λέει, «Λεβέντη», λέει, «δεν μπορούσε ο Θεός κατευθείαν να κάνει τον άνθρωπο?» Λέει, «μπορούσε», λέει, «αλλά το θέλημα του Θεού ήταν να τελειοποιηθούν όλα τα πλάσματα με την εξέλιξη, να εξελιχθούν και να τελειοποιηθούν. Λέει, δηλαδή, δεν μπορούσε ο Θεός να το κάνει τέλειο από την αρχή? «Μπορούσε», λέει, «αλλά έτσι θέλησε, με την εξέλιξη να τελειοποιηθούν». Λοιπόν, Λεβέντη, του λέει, «τη 18ρα την ξέρεις?» Λέει, «την ξέρω. Η 18ρα είναι το πουλί που είναι σαν το περιστέρι, που όταν φωνάζει η φωνή του μοιάζει σαν να λέει 18, 18, 18. Ναι. Λοιπόν, λέει, «την ξέρω». Του λέει, «Λεβέντη, αν η 18ρα εξελιχθεί και πει 19, εγώ θα σου βάλω άριστα 20», του λέει. Δογματικά, ο δαρβινισμός. Έτσι τον τελείωνε. Πάει ο άλλος, έρχεται, είναι το 1900, δεν θυμάμαι τώρα, πριν το 80, 77, 78, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν ακριβώς. Κοιμήθηκε ο Πάπας της Ρώμης και ήρθε ένας μοναχός καθολικός από την Ιταλία, είχε ακουστά για τον γέροντα και του λέει, «γέροντα, θέλω να σας παρακαλέσω», λέει, «επειδή κοιμήθηκε ο Πάπας ο προηγούμενος, να κάνετε προσευχή», λέει, «ο νέος Πάπας που θα εκλεγεί να είναι και αυτός», λέει, «άγιος και ενάρετος όπως ήταν ο προηγούμενος», γιατί ακούγονται, λέει, διάφορα ότι θα εκλεγεί κάποιος που δεν είναι σωστός και τα λοιπά. Και έτσι, λέει, «θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ», λέει, «να κάνετε προσευχή για να είναι άγιος ο Πάπας», λέει, «που θα εκλεγεί». Γυρνάει, το χτυπάει την πλάτη, του λέει, «μη στεναχωριέσαι καθόλου, στο εγγυώμαι προσωπικά, προσευχηθώ δεν προσευχηθώ και ο Πάπας αυτός αλάθητος θα είναι».
πάει ο πατέρας μου, ο σαρκικός πατέρας μου. Μαζί είχαμε πάει κάτω. Λέει γέροντα, έναν Θεό έχουμε για τρεις. Έναν, του λέει, τριαδικό. Ο πατέρας μου πάλι μένει σκεπτικός. Γέροντα, λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω, λέει. Ή ένας θα είναι ή τρεις, λέει. Πώς μπορεί να είναι ένας αλλά τρεις? Του λέει, κύριε Στέλιο, εδώ από κάτω είναι η εξώπορτα. Όπως ήταν το κελί του, έχει δύο πόρτες, μία από πίσω και μία από την μπροστινή πλευρά κάτω. Του δείχνει την πόρτα. Του λέει, σε παρακαλώ, πήγαινε στην πόρτα και κοίτα αριστερά από την πόρτα, έχει ένα κυπαρίσι. Πήγαινε και κοίταξε, είναι ένα για τρία κυπαρίσια. Οπότε πάει ο πατέρας μου εκεί. Λοιπόν, υπήρχε ένα κυπαρίσι όπου από τη γη έβγαινε ένα και μόλις έβγαινε από τη γη διακλαδεζόταν σε τρία. Οπότε τα μεγάλα ήταν τρία κυπαρίσια. Οπότε πάει ο πατέρας μου, το βλέπει, έρχεται, του λέει, τι είναι λοιπόν, ένα για τρία κυπαρίσια? Λέει, είναι ένα και τρία, λέει ο πατέρας μου. Κάπως έτσι, του λέει, κύριε Στέλιο, είναι και ο Θεός. Ναι, στα δογματικά. Σας λέω έτσι δύο-τρία παραδειγματάκια από το καθένα για να δείτε τον τρόπο του, με τον γλυκό τρόπο αυτόν και με τον απλό και με το χιούμορ, πώς έλυνε, ας πούμε, όλα αυτά τα... Τώρα, ήταν μοναδικός όπου στις χειρότερες περιπτώσεις να τον βλέπεις να έχει τον καλύτερο λογισμό. Μια μέρα είναι έξω 6-7 άτομα στα οποία μιλάει. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ένας πανύψηλος γεροδεμένος άντρας με μια μορφή άγρια πολύ, μπαίνει μέσα ούτε να χαιρετήσει τίποτα, πάει και κάθεται σε ένα κούτσουρο μαζί με τους άλλους και αρχίζει να κοιτάει άγρια το γέροντα. Ο γέροντας είχε εκείνο το διάστημα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε κύλι και του είχε βγει η κύλι. Εν τω μεταξύ δεν πολύ πήγαινε σε γιατρούς και τα λοιπά, γιατί, να το τονίσω και αυτό, δεν καταφρονούσε τους γιατρούς και τα λοιπά, αλλά επειδή είχε τρομερά μεγάλο έρωτα, ας πούμε, προς τον Χριστό, σκεφτόταν εκείνο σταυρώθηκε για μας και τα λοιπά, δεν ήθελε ούτε όταν τον σταυρώνανε να πιει η Σμύρνα για να απαλυνθούν οι πόνοι και τα λοιπά, και θα πάω εγώ τώρα να... Λοιπόν, οπότε με αυτήν του την αγάπη ξεπερνούσε τον πόνο του, ας πούμε, τον προσωπικό. Δεν ήταν ότι καταφρονούσε. Είχε όμως φοβερούς πόνους. Και επειδή μερικές φορές έμεινε όλη την ημέρα σε ένα κούτσουρο επάνω και δεν μπορούσε να τοποθετηθεί έστω και λίγο να αναπαυθεί, έλεγε, ζω ένα μαρτύριο από τους πόνους. Μερικές φορές, λέει, μου λένε ο κόσμος τον πόνο του, λέει, άλλος καρκίνου, άλλος τον αλτάρο, λέει, και ξεχνιέμαι, λέει, από το δικό μου τον πόνο. Αλλά αν μου αρχίσει κανένας τίποτα αργολογίες, λέει, και τα λοιπά, αμέσως θυμάμαι το δικό μου τον πόνο, λέει, εκεί, και δεν μπορώ να τον συνεφέρω. Οπότε εκείνο το διάστημα, λοιπόν, εκεί, ενώ μιλάει στους άλλους, έχει αυτόν τον υπερβολικό πόνο που του έφερνε μερικές φορές κρύο υδρότα. Λοιπόν, άρχισαν ένας-ένας να φεύγουνε και στο τέλος έμεινε μόνο με τον... Κακομούσου. Ναι, με εκείνον τον άγριο. Οπότε γυρνάει ο γέροντας και τον κοιτάει να δει τι θέλει. Του λέει, καλό γερέ, θα σταματήσεις αυτά που κάνεις και λες, αλλιώς θα σε κρεμάσω σε εκείνη την ηλιά επάνω. Είχε δίπλα εκεί ο γέροντας από το κελί του μια ηλιά μεγάλη. Θα σε κρεμάσω, λέει, εκεί στην ηλιά επάνω. Οπότε όταν μου το λέει ο γέροντας, μου το διηγείται όλο αυτό το πράγμα, του λέω, γέροντα, και εσείς, λέω, τι κάνετε, φοβηθήκατε? Όχι, μου λέει. Λέω, τι κάνατε? Μου λέει, με φαντάστηκα, μου λέει, ανάποδα στην ηλιά και σκέφτηκα ότι θα πήγαινε, λέει, η κύλη στη θέση της. Καταλάβατε? Λοιπόν, λέω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, αυτό σκεφτήκα? Ναι, μου λέει.
φαντάστηκα, λέω, και είπα, λέει, θα μου κάνει και καλό, λέει, τώρα. Θα μου πάει η κύλη στη θέση. Είχε πάει το καλό λογισμό. Ναι, ναι. Αυτό ήταν πηγαίο. Δεν ήταν κάτι τεχνητό να το φτιάξει. Το βγαίνει από μέσα του αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν να του λέει ο άλλος, θα σε κρεμάσω, και ο νους του να πηγαίνει στο τι καλό θα βγει από το κρέμασμα, ας πούμε. Ναι, είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Για μένα δηλαδή, εγώ δεν με ενδιαφέραν ούτε τα θαύματα ούτε τίποτα, αλλά πραγματικά αυτόν τον τρόπο τον ερωτεύτηκα από αυτόν το γέροντα. Ούτε μπόρεσα, ούτε μπορώ να τον μιμηθώ σε κανένα αυτό, αλλά εγώ αυτό μου έμεινε από όλη την αντιμετώπιση, ας πούμε, των πραγμάτων του. Είναι μια μέρα μέσα στο κελί του με έναν, και όπως είναι ανοιχτό το παράθυρο, μπαίνει μια μέλισσα μέσα, και με το που μπαίνει μέσα και αρχίζει να γυρνάει, ο κοσμικός παίρνει ένα περιοδικό που υπήρχε εκεί πάνω και αρχίζει να χτυπάει τη μέλισσα. Οπότε ο γέροντας το βλέπει αυτό, του λέει, την ξέρεις αυτήν? Ποια, του λέει? Λέει, τη μέλισσα. Όχι, λέει, αλλά θα με τσιμπήσει. Του λέει, κοίταξε να δεις, η μέλισσα δεν ήρθε εδώ για να σε τσιμπήσει. Η μέλισσα μύρισε, λέει, τη λουκουμόσκονη, τα λουκούμια εκεί, και ήρθε για να πάρει τη λουκουμόσκονη για να πάει να τη φτιάξει μέλι για να το κάνει, για να το φας εσύ. Αλλά εσύ από όλη αυτή, λέει, την διαδικασία της μέλισσας, ο νου σου πήγε μόνο στο ότι θα σε τσιμπήσει. Και αφού εσύ έτσι διατέθηκες απέναντι στη μέλισσα, μπορούσε να σε τσιμπήσει, γιατί είσαι ο πρώτος που της επιτέθηκες. Αλλά δεν θα είχε την πρόθεση η μέλισσα, ήταν σε άμυνα η μέλισσα. Οπότε αμέσως ο άλλος καθόταν και σκεφτότανε ότι πράγματι ο νους του πάει στο κακό, ακόμη και όταν έχει απέναντί του το καλύτερο, ας πούμε, έντομο που έχει φτιάξει ο Θεός. Του λέει, αυτή τηρεί τις εντολές του Θεού, του λέει. Εμείς δεν τις τηρούμε, αυτή τις τηρεί. Δύο εντολές έχει δώσει ο Θεός: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη την ψυχή, και αγαπήσεις τον πλησίον σου στον εαυτό σου. Η μέλισσα λοιπόν όλη της τη ζωή εργάζεται για να φτιάξει το αγνό κερί για το δημιουργό της, το οποίο εμείς οι άνθρωποι, στο οποίο εμείς οι άνθρωποι, λέει, το γεμίζουμε παραφήνι, γιατί παρά αφήνει, και το δίνουμε νοθευμένο στο Θεό, και το άλλο φτιάχνει μέλι, γύρι και τα λοιπά για τον άνθρωπο. Συνεπώς αυτή τη στηρίζει τις δύο εντολές και έχει τόσα καλά, και έχει μόνο το τσίπημα για να μείνετε. Ακόμα λοιπόν και αυτή, έτσι πως συμβούλευε, ας πούμε, και έτσι πως έδινε, ο άλλος προβληματιζόταν πάρα πολύ και συνειδητοποιούσε ότι πραγματικά, ας πούμε, στο καλύτερο έντομο αυτός έβαζε πάντα ένα αρνητικό που μπορεί να έχει το έντομο, το οποίο γίνεται και με τους ανθρώπους. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει 100 καλά, εμείς αμέσως θα εντοπίσουμε το κακό. Οπότε έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Όταν ήμουνα στο Πορταρίκι, ερχόντουσαν πάρα πολλοί, και ήμουνα νέος τότε μοναχός, και μου λέγαν, ξέρεις, ο τάδε δεσπότης είναι έτσι, ο τάδε παπάς είναι έτσι. Εγώ προσπαθούσα να τους πω, βρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι έτσι, μπορεί να είναι συκοφαντίες και τα λοιπά. Όχι, μωρέ πάτερ, λέει, είναι αποδεδειγμένα, λέει, έχουμε τα στοιχεία, είναι έτσι εκεί. Μου λέγαν λοιπόν πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι έτσι. Και κάπου σαν νέος μοναχός κι εγώ, σήκωνα τα χέρια ψηλά, δεν μπορούσα να πω τίποτα. Οπότε πάω μια μέρα στο γέροντα, του λέω, γέροντα, αυτό και αυτό μου λένε, λέω, αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να πω κάτι. Μου λέει, κοίταξε να δεις,
Εγώ λέει, όταν μου λένε τέτοια πράγματα, τους λέω κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία μοιάζει με τη μέλισσα, η άλλη μοιάζει με τη μύγα. Η μέλισσα, αν την αφήσεις σε μία αίθουσα μέσα, όπου είναι γεμάτο ακαθαρσίες όλη η αίθουσα και σε μια γωνιά υπάρχει ένα λουκούμι ή ένα λουλούδι, η μέλισσα θα πετάξει, θα διαφορήσει για όλες τις ακαθαρσίες και θα πάει και θα βρει το λουκούμι ή το λουλούδι να καθίσει. Αντιθέτως η μύγα, αν μπει μέσα σε μια αίθουσα που είναι γεμάτο άνθη, λουκούμια και πολύ ωραία πράγματα και στον τοίχο υπάρχει μια ακαθαρσία, θα γυρίσει και θα βρει την ακαθαρσία και θα πάει να καθίσει στην ακαθαρσία. Συνεπώς, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα δεν είναι τι είναι η άλλη, το θέμα είναι αν εμείς θέλουμε να είμαστε σαν τη μύγα ή θέλουμε να είμαστε σαν τη μέλισσα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν, λέει, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μια ακαθαρσία που είναι ακαθαρσία. Το θέμα λοιπόν, λέει, τους λέω, είναι όταν δεις την ακαθαρσία, πας και παίρνεις ένα ξύλο και αρχίζεις να σκαλίζεις και να λες είχε φάει αυτό, μάλλον είχε εκείνο, βρωμάει αυτό, βρωμάει το άλλο, ή θα πάρεις μια πλάκα να το σκεπάσεις να μην το δουν οι άλλοι και να μην αισθανθούν τη βρώμα. Εξαρτάται τι θες να είσαι. Και πραγματικά έτσι με ανέπαφησε πολύ, μου έλυσε το πρόβλημα και στη συνέχεια και εγώ, ας πούμε, μπορούσα και να τις απαντήσεις εκεί στην πόρτα σε αυτά που μου έλεγαν. Εδώ λοιπόν είχε πάρα πολύ σταθεί στο εξής. Μας έλεγε δεν έχει σημασία το αν θα πας σε αυτό το μοναστήρι, αν θα πας στο άλλο το μοναστήρι, εάν θα πας στο Άγιον Όρος, αν θα πας στην Πάτμο, αν θα πας σε ένα οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι μηχανή έχεις εσύ εσωτερικά. Εάν έχεις φτιάξει μια μηχανή καλή, μια μηχανή καλή που κατασκευάζει δισκοπότηρα, αν θα τις βάλεις χρυσό, θα βγάλει χρυσό δισκοπότηρο. Αν θα τις ρίξεις ασήμι, θα βγάλει ασημένιο δισκοπότηρο. Αν τις ρίξεις πυλό, θα βγάλει πύλινο δισκοπότηρο. Ό,τι και να τις ρίξεις μέσα, καλό ή κακό υλικό, αυτή θα βγάλει δισκοπότηρο. Αν έχεις μηχανή κακή που βγάζει σφαίρες, βλήματα, χρυσό θα τις ρίξεις, χρυσό βλήμα θα βγάλει. Ασήμι θα τις ρίξεις, ασημένιο βλήμα θα βγάλει. Πύλινο υλικό θα τις ρίξεις, πύλινο βλήμα θα βγάλει. Συνεπώς, είτε στο Άγιον Όρος είσαι, είτε στο Τρίκορφο είσαι, είτε στην Πάτμο είσαι, είτε στο Σινά είσαι, το θέμα δεν είναι που είσαι, αλλά τι μηχανή έχεις. Γιατί όλο εξαρτάται από τη μηχανή που έχεις εσύ και όχι από τον τόπο στον οποίο βρίσκεσαι και τα λοιπά. Και αυτό μας το τόνιζε πάρα πολύ για τον καλό λογισμό και για το ότι πρέπει η μηχανή η δική μας να γίνει τέτοια ώστε να παράγεται πάντα καλό υλικό όπου και να είμαστε. Σε αυτό, επειδή πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ζωή μας σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν μπορούν να ζήσουν και να παραμείνουν μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή ο άντρας μαλώνει με τη γυναίκα, δυσανασχετεί και λέει θα φύγω, θα χωρίσουμε. Και σε όλη μας την ζωή υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα τα οποία είναι έτσι πάρα πολύ σοβαρά. Όμως ζητάμε να φύγουμε από το σπίτι για να τελειώσει το πρόβλημά μας. Ζητάμε να φύγουμε από το σπίτι για να μην έχουμε το περιβάλλον αυτό που έχουμε στο σπίτι.
Πέραν από αυτό που ο γέροντας, ας πούμε, μας τόνιζε για τη μηχανή, ότι δεν έχει σημασία που θα πας. Έλεγε ότι δεν έχει σημασία αν ο γέροντάς σου είναι Άγιος. Σημασία έχει αν ο δικός σου ο λογισμός παράγει αγαθούς λογισμούς. Γιατί σε Άγιο να πας αποδεδειγμένα θα βλέπεις τα στραβά του. Εγώ αν πάρω έναν εδώ θα αρχίσει και θα λέει τώρα όλη τη νύχτα θα κάνω προσευχή, χρειάζεται, τι χρειάζεται, ας πούμε, είμαστε όλη την ημέρα. Θα βρίσκει, λέει, όλα τα στραβά και να μην υπάρχουν θα τα διαστρέφει, γιατί είναι η μηχανή του τέτοια. Συνεπώς δεν θα τον ωφελήσει. Και μάλιστα μας έλεγε ένα παράδειγμα, λέει, κοίταξε να δεις, οι δύο ληστές στους σταυρούς είχαν το Θεό ενδιάμεσά τους. Όμως ο ένας, έχοντας καλό λογισμό και λέγοντας ότι δεν φταίει αυτός, εμείς φταίμε, αλλά αυτός δεν φταίει, δεν έκανε τίποτα μεμπτών, συνεπώς γιατί τον κρίνουνε. Ο άλλος δεν είχε καλό λογισμό, ο άλλος ειρωνευόταν τον Χριστό και έλεγε, αν είσαι, λέει, Θεός, πες να κατεβούμε κι εμείς κάτω. Και λέει, δείτε, και οι δύο είχαν το Θεό κοντά τους και ενδιάμεσά τους. Ο ένας, για να έχει καλό λογισμό, σώθηκε και μπήκε πρώτος στον Παράδεισο, ο άλλος δεν σώθηκε παρότι είχε το Χριστό δίπλα του, γιατί δεν είχε καλό λογισμό. Συνεπώς πρέπει να το καταλάβετε, στο Χριστό δίπλα να είμαστε, εάν δεν έχουμε καλό λογισμό δεν μπορεί ούτε ο Θεός να μας βοηθήσει. Το τόνιζε συνέχεια αυτό. Ήταν από τα βασικά που μας έλεγε και επειδή, όπως είπα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στις οικογένειες, κυρίως με τα ζευγάρια, ας πούμε, που χωρίζουν, ξέρετε, γέροντα, σήμερα στους 10 γάμους ή 8, ας πούμε, χωρίζουν, οι άλλοι δύο κρατιούνται με υπομονή και χωρίζουν την επόμενη χρονιά. Εδώ λοιπόν θα μου συγχωρέσετε έτσι να κάνω μια παρένθεση σε αυτό ακριβώς που μας έλεγε ο γέροντας, γιατί και εγώ σαν πνευματικός, επειδή έρχονται και μου λένε, ξέρεις, δεν μπορώ άλλο, πρέπει να... Τι θες, μου λέει, να κάνω, να αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλο να ζήσω μαζί της, δεν μπορώ άλλο να ζήσω μαζί του. Εγώ, εν τω μεταξύ, υπάρχει εντολή που λέει άνθρωπος, ούσο ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο, δεν μπορώ να τους πω χωρίστε. Οπότε είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Έτσι λοιπόν, σε αυτά όλα που λέει ο γέροντας, πραγματικά που είναι η λύση όλων των προβλημάτων, διότι όταν ο άλλος σου λέει θα σε κρεμάσω και εσύ αμέσως πας στο ότι θα είναι ευεργέτη σου, γιατί θα πάει κύλι στη θέση, αν το πάρεις με άλλο τρόπο θα πιαστείς τα χέρια, θα πάμε στο νοσοκομείο στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν κάνω μία παρένθεση εδώ σε ένα ποίημα του Καβάφη, αυτού του Αλεξανδρινού ποιητή, με τον τίτλο «Η πόλης». Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Το έχει γράψει λοιπόν και λέει, για αυτούς οι οποίοι λένε, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια ότι, ξέρεις, εγώ θα φύγω, θα πάω αλλού να μείνω, τελείωσε, δεν μπορώ εδώ πέρα, θα πάω αλλού. Σε αυτούς λοιπόν ο Καβάφης έχει γράψει αυτό το ποίημα και λέει, είναι η πόλης. Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλης άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή και είναι η καρδιά μου σαν νεκρός, θα μένει. Ό,τι λέει και αν προσπάθησα να κάνω, να συνεννοηθούμε και τα λοιπά, πάει, λέει, τελείωσε, λέει, δεν υπάρχει να συνοηθούμε, είναι, κάθε προσπάθειά μου είναι καταδικασμένη. Ο νους μου
ως πότε μες τον μαρασμό αυτόν θα μένει, όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω, εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Αυτά λέει ο νους, λέει ο Καβάφης, ενός που εκεί που ζει τα βλέπει όλα έτσι, βλέπει ότι δεν βοηθιέται, βλέπει ότι ό,τι και να κάνει δεν γίνεται κάτι και λέει ότι η λύση είναι να φύγω. Συνεχίζει λοιπόν ο ποιητής και λέει: «Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί, αυτή που έχει φτιάξει δηλαδή μέσα σου, η πόλη, το σκεπτικό, όλο αυτό, όπου και να πας θα σε ακολουθήσει. Η πόλη θα σε ακολουθεί, στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς». Αυτό το σκεπτικό λέει που έχεις εκεί, όπου και να πας θα έχεις το ίδιο σκεπτικό και έτσι θα γερνάς, θα περνάνε τα χρόνια εκεί, σε αυτό το σκεπτικό. Και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα ασπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Αυτή δηλαδή που έχεις φτιάξει μέσα σου εσύ, μέχρι εκεί μπορείς να φτάσεις. Όπου και να πας δεν πρόκειται λέει να βρεις άλλη πόλη. Για τα αλλού μην ελπίζεις, δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που την ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη την μικρή, σ' όλη την γη την χάλασες. Εφόσον λέει εσύ έχεις δημιουργήσει αυτό το εργοστάσιο που έλεγε ο Άγιος με τους λογισμούς και είσαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μην περιμένεις να πας κάπου αλλού για να βρεις κάτι καλύτερο, διότι αυτό που έχεις φτιάξει με αυτό θα μεταφερθείς εκεί που θα πας και θα είναι πάλι η ζωή σου χαλασμένη, γιατί δεν φταίει το γύρο σου, φταίει το μέσα σου. Αυτή ήταν μια παρένθεση γέροντα που έκανα με τον με τον Καβάφη, τον ποιητή, και θέλω να πω τον τρόπο του Αγίου Παϊσίου τον έχω αντιμετωπίσει και δει σε πάρα πολλούς λίγους Αγίους. Έχω διαβάσει χιλιάδες βίους Αγίων. Αυτόν τον τρόπο του Αγίου, το γλυκό που τον ερωτεύεσαι αμέσως, και τον Άγιο και τον τρόπο του, δεν τον έχω δει έτσι σε πολλούς Αγίους. Τον έχω δει σε μερικές περιπτώσεις, μία που έχει σχέση και με αυτό που λέμε τώρα. Αν θυμάμαι τώρα, είναι στο Λεβιτικό ή στο Γεροντικό, στον Ευεργετινό, ένας αδερφός στην προσευχή του είπε: «Θεέ μου, εγώ θέλω να γίνω μοναχός και θα φύγω από τον κόσμο και θα πάω στην έρημο, στο πρώτο κελί που θα βρω, στον πρώτο γέροντα που θα πάω, εκεί για την αγάπη σου εγώ θα μείνω για μοναχός». Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο αδερφός να πάει στην έρημο. Πήγε λοιπόν στο πρώτο κελί πραγματικά που συνάντησε, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ένας γέροντας έξω, του λέει: «Γέροντα, ευλογείτε, θέλω να γίνω μοναχός εδώ», λέει, «κοντά σας». Του λέει: «Αδερφέ, εγώ δεν παίρνω υποτακτικούς». Λέει: «Ναι, γέροντα, αλλά εγώ έχω κάνει τάμα στο Θεό». Λέει: «Τι τάμα έχεις κάνει?» Λέει: «Στο πρώτο κελί που θα συναντήσω και στον πρώτο γέροντα που θα συναντήσω, σε αυτόν θα μείνω για την αγάπη σου». Λέει: «Αδερφέ, εδώ αν θα μείνεις δεν θα ωφεληθείς». Λέει: «Γέροντα, εγώ όμως έχω κάνει τάμα», λέει, «στο Θεό». «Τάμα έκανες», λέει, «αλλά εγώ σου εξομολογούμε
η ζωή μου δεν είναι μοναχική και έχω και γυναίκα, λέει, μέσα. Ο αδερφός τα ακούει αυτό, λέει, γέροντα, εμένα δεν με πειράζει αν έχεις γυναίκα. Εγώ, λέει, πρέπει να εκπληρώσω το τάμα μου, λέει, στο Θεό. Μπελά, λέει, που βρήκαμε, λέει. Οπότε τι να κάνει ο γέροντας, αναγκαστικά, του λέει ο αδερφός, του λέει, γέροντα, εγώ θα υπηρετώ, λέει, και εσάς και τη γυναίκα σας. Τι να κάνει ο γέροντας, τον κράτησε, λοιπόν, μπαίνει μέσα, ήταν η γυναίκα, κανονικά. Άρχισε ο αδελφός με μεγάλη ευλάβεια και προς το γέροντα και προς τη γυναίκα και τους δυο να τους υπηρετεί και να αυτά και τα λοιπά. Μετά από κανένα μήνα ο γέροντας λέει στη γυναίκα, λέει, η γυναίκα, κοίταξε, λέει, είναι αμαρτία αυτό που κάνουμε, λέει, τώρα εδώ. Νομίζω, λέει, να σκοθούμε να φύγουμε, λέει, να αφήσουμε τον αδερφό εδώ μόνο του, λέει, να επιμεληθεί την ψυχή του και εμείς θα πάμε, λέει, να βρούμε αλλού να μείνουμε και να φύγουμε, λέει, τη νύχτα χωρίς να το πάρει χαμπάρι, λέει, για να τον αφήσουμε εδώ να μονάσει μόνος του. Οπότε τη νύχτα, λοιπόν, πηδάνε από το παράθυρο και πάνε να φύγουνε. Το αντιλαμβάνεται ο αδερφός, βγαίνει και αυτός και αρχίζει και τους ακολουθεί. Λέει, αδερφέ, πού πας? Λέει, όπου πας, γέροντα. Εσύ, λέει, πού πας? Λέει, εγώ, αδερφέ, κοίταξε να δεις, λέει, συμφωνήσαμε με τη γυναίκα να πάμε αλλού, λέει, και να σε αφήσουμε εσένα, λέει, να μείνεις εκεί και να επιμεληθείς την ψυχή σου. Α, γέροντα, εγώ όμως έκανα τάμα, λέει, στον πρώτο γέροντα που βρήκα, λέει, θα ζήσω. Λέει, αδερφέ, εσύ έκανες το τάμα, λέει, αλλά εμείς, λέει, πρέπει να φύγουμε. Η γέροντα, λέει, όπου θα πάτε εσείς, θα αυτό και εγώ, λέει, να συνεχίσω να σας υπηρετώ. Ο γέροντας, λοιπόν, γύρισε πίσω και λέει ότι τις επόμενες μέρες αποφάσισε ο γέροντας και η γυναίκα μαζί, από μεγάλη κατάνοιξη πλέον και από αγάπη για τον αδερφό, να πάει η γυναίκα σε ένα γυναικείο μοναστήρι πλέον να μονάσει και ο γέροντας έμεινε στο κελί. Τελειώνει η διήγηση εκεί ότι η γυναίκα έγινε σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος εκεί που πήγε και ο γέροντας αγίασε από την αγάπη και από τον τρόπο ενός δόκιμου μοναχού. Αυτός ο τρόπος που σας έλεγε για το γέροντα είναι και μέσα σε αυτόν τον αδερφό, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχω βρει μέσα στα γεροντικά και στους βίους των Αγίων, όπως είναι και στον Αβά Πιμένα, ο οποίος και αυτός ο Άγιος είχε, όχι σε, δεν έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά και αυτός, θα ενθυμίστε, γέροντα, εκεί που λέει πήγανε και του είπαν ότι το τάδε Κυριακό είναι ένας αδερφός που κοιμάται στην ακολουθία και ο προϊστός του λέει, τον επιτιμεί και του λέει να μην κοιμάται και του λέει, εσύ, γέροντα, λέει, αν ήσουν, τι θα έκανες? Και λέει, εγώ θα το πήγαινα και ένα μαξιλάρι στο στασίδι, λέει, να μην ακουμπάει στο ξύλο, λέει, και κουράζεται. Και πάνε μια φορά και του λένε, γέροντα, ο τάδε μοναχός έχει γυναίκα στο κελί του. Ο Άγιος Ποιμήν δεν μίλησε, λέει, καθόλου, το άφησε. Πάνε μετά από ένα διάστημα, του λέει, γέροντα, η γυναίκα του μοναχού είναι έγκυος. Πάλι δεν μίλησε. Τρίτη φορά πάνε, του λένε, γέροντα, η γυναίκα γέννησε, λέει, του μοναχού. Οπότε γυρνάει στον αποτακτικό του Αβά Ποιμήν και του λέει, αδερφέ, πάρε τα σίκατα ξερά που έχουμε, πάρε παξιμάδι και το λίγο κρασί που έχουμε και πήγαινε τα στον αδερφό, γιατί σήμερα έχει την ανάγκη μας. Τα παίρνει ο αδερφός, τα πάει, λέει ο γέροντας εκεί, λέει, ποιος τα στέλνει αυτά? Λέει, τα στέλνει ο Αβά Ποιμήν, γιατί είπε ότι σήμερα έχετε την ανάγκη, λέει, αυτών των πραγμάτων. Λέει, έτσι είπε ο Αβάς, λέει, έτσι είπε ο Αβάς. Λοιπόν, σηκώνεται ο αδερφός και πάει στον Αβά Ποιμένα, του λέει, Αβά, από τώρα ό,τι μου πεις κάνω. Του λέει ο Αβάς Ποιμήν,
Εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα, αδελφέ. Έχει πει ο Κύριος τι πρέπει να κάνουμε. Ό,τι σε φωτίσει ο Κύριος, κάνε. Ούτε τον συμβούλεψε πάλι. Οπότε λέει, εκεί τελειώνει το περιστατικό και λέει ότι και ο γέροντας αυτός και η γυναίκα του πήγε σε μοναστήρι γυναικείο και έγιναν και οι δύο σκεύη εκλογής του Αγίου Πνεύματος από τον τρόπο του αβαπημένους. Αγάπη. Από την αγάπη του, την εντελώς ακρισία δεν έκρινε καθόλου και από τον γλυκό αυτόν τρόπο. Θέλω να πω ότι ο τρόπος αυτός του Αγίου Παϊσίου τον έχω δει έτσι σε 2-3, όπως είναι ο Αβάς Ποιμήν, όπως είναι ο αδερφός αυτός που σας είπα, και ναι, είναι σπάνια. Για να μην σας κουράσω άλλο, αυτά γέροντα είναι, ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας ωκεανός από ενέργειες, από λόγους, από τον τρόπο του και τα λοιπά. Πιστεύω ότι αντικειμενικά απέδωσα λίγο από το πνεύμα και τον τρόπο αυτού του Αγίου που δικαιολογεί αυτή τη λατρεία που ασκούν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είναι σε βαθμό αφάνταστο η λατρεία που ασκείται για αυτό του τον τρόπο. Παγκόσμια, από τη Ρωσία, έρχονται χιλιάδες κόσμος από τα ξένα κράτη για να τον προσκυνήσουν. Είναι χαρακτηριστικό, μια μέρα πήγαμε με τον Γιάννη στην Κεφαλονιά και ήταν Σαββάτο και την Κυριακή θα εκκλησιαζόμασταν και εκεί μια δικηγόρος που είχαμε φίλοι λέει να πω στην εκκλησία αύριο, λέει, γέροντα, να μιλήσεις λίγο για τον Άγιο Παΐσιο. Λέω, όχι, δεν θα πεις τίποτα, ούτε θα πεις ότι τον ξέρω και τα λοιπά, δεν θα μιλήσουμε. Λέω, μα τι, γέροντα, είναι μια ευκαιρία να ακούσουν, λέει, και οι κεφαλονίτες έτσι δυο λόγια για τον γέροντα. Όχι, λέω, δεν θα πεις τίποτα. Οπότε φύγαμε λοιπόν, πήγαμε, ήταν γεμάτο η εκκλησία, ήταν πολύ έτσι με ευλάβεια. Την ώρα του κοινωνικού ήταν ένας κοσμικός, έτσι Γιάννη, ένας κοσμικός ο οποίος είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν αναγνώστης και ο ιερέας βγήκε και είπε, θα μας πει δυο λόγια ο κύριος Τάδε, και άρχισε ο κοσμικός λέγοντας, σήμερα, λέει, θα σας μιλήσω για τον Άγιο Παΐσιο. Οπότε μίλησε για τον Άγιο Παΐσιο εκείνος. Θέλω να πω σε τι βαθμό όλοι ασχολούνται με τον γέροντα. Ήρθαν σε εμάς, έρχονται από την Ρωσία, ήρθε η Ακαδημία, η Θεολογική Σχολή που είναι στην Λαύρα του Αγίου Σεργίου με τον καθηγητή τους, Ρώσοι, ένα λεωφορείο για να τους μιλήσω για τον Άγιο Παΐσιο. Θέλω να πω την παγκόσμια λατρεία που ασκείται στο πρόσωπό του και η δικαιολόγηση είναι αυτή, είναι ο τρόπος αυτός στον οποίο η μοναδικότητα είναι αυτό που σας έτσι εν ολίγης σας είπα. Τώρα λοιπόν, τελειώνοντας, θα σας πω μια ευχή που έκανε ο γέροντας όταν μαζευόμασταν καμιά φορά και του λέγαμε, γέροντα, να κάνετε μια ευχή τώρα. Έλεγε λοιπόν, σας εύχομαι ή όλοι σας να πάτε στον παράδεισο ή κανένας στην κόλαση. Το ίδιο λοιπόν εύχομαι, γέροντα, και εγώ με τα λόγια του γέροντα, το ίδιο. Αυτά, γέροντα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Χριστόδουλο για τα τόσα όμορφα τα οποία μας γνωστοποίησε μέσα από τη ζωή που έζησε κοντά στο γέροντα Παΐσιο και σε κάποια πάλι επίσκεψή του να μας ξαναωφελήσει πνευματικά. Γέροντα, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, γέροντα. Εγώ σας ευχαριστώ.